όχι μόνο πήγε πίσω ακόμα και από αυτό που έκανε τον περασμένο Ιούνιο και με πολύ λιγότερα τότε μάλιστα κρούσματα, επιτρέποντας να λειτουργούν σήμερα χιλιάδες υπεράριθμα μαθητικά τμήματα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, αλλά έφτασε ακόμα και να νομοθετεί μέσα στο καλοκαίρι και την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα. Παραπέρα, αντί να μονιμοποιήσει τους χιλιάδες περιπλανόμενους για χρόνια αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να προσλάβει έγκαιρα όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, κομπάζει για τις προσλήψεις αναπληρωτών. Όμως αυτή τη στιγμή 8.000 είναι τα κενά στα σχολεία και επιπλέον νομοθετεί και μια νέα ελαστική εργασιακή σχέση για αυτούς, την τρίμηνη σύμβαση εργασίας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ακόμα υπάρχουν κενά και στα σχολεία και μετά τη φάση, την τρίτη φάση των αναπληρωτών, ειδικά στην παράλληλη στήριξη αλλά και σε αρκετές ειδικότητες της δευτεροβάθμιας. Αντί η κυβέρνηση να φροντίσει με δραστικό τρόπο για την καθαριότητα των σχολείων, και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει καθαριότητα σήμερα, μονιμοποιώντας καταρχήν τις 9.500 καθαρίστριες, από τις οποίες ρίστο εμπαρόδο οι μισές είναι με τρίωρη σύμβαση εργασίας, που φυσικά αυτές οι 9.500 δεν φτάνουν για τον καθαρισμό των 13.000 σχολικών μονάδων της χώρας και χρειάζονται και άλλες καθαρίστριες, ειδικά σήμερα, κοκορεύεται γιατί την εργασιακή ομοιρία των καθαριστών της έδωσε άλλη μορφή, εντατικοποιώντας όμως παραπέρα τη δύσκολη δουλειά τους, χωρίς να παραλείπει να πετάει σταθερά το μπαλάκι των ευθυνών και στους Δήμους. Και κάπως έτσι, εδώ, ο γνωστός Δήμος Νεάπολης Σικιών πήρε αμέσως την πάσα και αρνείται σε πείσμα των ίδιων των δικών του αναγκών στα σχολεία να μετατρέψει τις συμβάσεις των 19 καθαριστριών, τις τρίμηνες συμβάσεις, τις τρίωρες συμβάσεις, συγγνώμη, να τις μετατρέψει αρνείται σε πλήρους απασχόλησης. Αντί η κυβέρνηση να φροντίσει για τη διενέργεια δωρεάν, μαζικών, επαναλαμβανόμενων τεστ στην εκπαίδευση, αντί να μεριμνήσει έγκαιρα για τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας, αρκέστηκε στη διανομή ενός μίνι παγουριού και στον τραγέλαθο της μάσκας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5-6 σχολεία επίσημα με κρούσματα, με βάση βεβαίως τα τεστ που γίνονται, τα λίγα, και λογικά αναμένεται αύξηση. Το αίτημα λοιπόν για μαζικά και δωρεάν τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μπαίνει επιτακτικά, και αυτό να το αναδείξουν όχι μόνο οι αγωνιζόμενοι μαθητές, αλλά και οι ίδιοι οι σύλλογοι διδασκόντων και οι σύλλογοι γονέων. Και ούτε να ξεχάσουμε βέβαια πρέπει τις ευπαθείς ομάδες των εκπαιδευτικών και τις άδειές τους που κόπηκαν και τις αντικατέστησαν με αναρωτικές, γιατί από τη Δευτέρα τελειώνουν αυτές οι αναρωτικές που πήραν οι ευπαθείς αυτές ομάδες και θα χρειαστεί να επιστρέψουν στα σχολεία. Με αυτά και με αυτά όμως, και με μια διαχρονική αντιεκπαιδευτική πολιτική, φτάσαμε στο έσχος του επαγγελματικού, του ειδικού επαγγελματικού εργαστηρίου του Σχολείου Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας, δηλαδή στο Κορδελιό, που φτάνει να λειτουργεί εδώ και χρόνια σε μια πολυκατοικία χωρίς αυλή για παιδιά με αναπηρία, παρακαλώ. Φτάσαμε μέσα στην πανδημία τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε υπόγειες αίθουσες, στον Εύωσμο, στα Διαβατά, να έχουμε 27, 29 τμήματα, στον Τεπό, στο Λαγκαδά, το Ρεόκαστρο. Φτάσαμε δύο τμήματα στο τρίτο γυμνάσιο του Κορδελιού να μην έχουν καν αίθουσα και να κάνουν εκπεριτροπής κενό, μένοντας εκπεριτροπής στην αυλή. Και αντί στην πανδημία τα ολιγομελή των λυκείων να πολλαπλασιάζονται, η κυβέρνηση να τα κλείνει το ένα μετά το άλλο, αναγκάζοντας μαθητές να μετακινούνται για δεκάδες χιλιόμετρα, στιβαζόμενοι σε λεωφορεία σαν σαρδέλες. 250.000 μαθητές είναι αυτή τη στιγμή αυτοί που ζουν το στίβαγμά τους κάθε μέρα σε λεωφορεία, σε τέτοια λεωφορεία σε όλη τη χώρα. Όσο για την προσχολική αγωγή στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτή δεν στριμώχνεται όπως όπως σε αίθουσες μουσικής και εικαστικών όπως το 105 ή στο γυμναστήριο, στο δημοτικό σχολείο του Ντεπό μαζί με τα ποντίκια ή στα Κύμπο που στείνονται οπουδήποτε βρίσκεται έστω και λίγος χώρος στα σχολεία, τότε υπάρχουν και νηπιαγωγεία όπως το 82ο της Θεσσαλονίκης, λίγο παραπάνω από εδώ, που φτάνουν να αναβάλουν μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων τους ελλείψη αιθουσών. Τα μόνα μέτρα που πήραν ήταν να βάλουν αφυγραντήρες ή εξαεριστήρες στις υπόγειες αίθουσες, γιατί υπάρχουν και τέτοιες που λειτουργούν ακόμα και για νήπια, όπως συμβαίνει στο 26ο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί ένα του τμήμα στα υπόγεια, παρακαλώ, του 40ου Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως πότε αλήθεια θα τα ανεχόμαστε όλα αυτά? Ως πότε θα τους επιτρέπουμε
τις πιο βασικές από τις ανάγκες μας να τις αρνούνται με θράσος ως δυσβάστακτο κόστος. Δεν είναι κρίμα για τα παιδιά μας και για μας. Οργάνωση λοιπόν χρειάζεται και διεκδίκηση μαζί με τους κομμουνιστές σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, γιατί σήμερα είναι και ρεαλιστικό και αναγκαίο να υπάρχουν 15 μόνο μαθητές ανά τάξη, να υπάρχουν στα σχολεία όλοι οι εκπαιδευτικοί με μονιμότητα, να έχουν όλες οι καθαρίστριες σταθερή και μόνιμη δουλειά. Και ναι, δεν είναι πολυτέλεια, είναι υπερώριμο το αίτημα. Είναι απόλυτη προτεραιότητα να υπάρχουν σήμερα μόνιμα νοσηλευτές στα σχολεία και γιατροί ανά ομάδες σχολείων. Τώρα λοιπόν με το ΚΚΕ στον αγώνα για όλα αυτά, γιατί φυσικά και αξίζουμε μια καλύτερη ζωή, και ο αγώνας αυτός έχει, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και σταθμούς. Και αυτή τη βδομάδα έχουμε 2-3 τέτοιους σταθμούς. Και την Τρίτη στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ, και την Πέμπτη στην απεργία του Δημοσίου, αλλά και το Σάββατο στην κινητοποίηση φορέων και σωματείων για την καύση σκουπιδιών, το Σάββατο το μεσημέρι, γιατί τελικά για όλα είναι τώρα που πολεμάμε. Οι μαθητές έδωσαν ήδη και συνεχίζουν να δίνουν βέβαια την απάντησή τους στην κυβέρνηση, και αυτή τη φορά ας διδαχτούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, ας διδαχτούμε εμείς οι γονείς από τα παιδιά μας, και ας κάνουμε το ίδιο και εμείς με τη δυναμική συμμετοχή και παρουσία μας στη συγκέντρωση της ερχόμενης Πέμπτης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε πρωτόγνωρες μέρες. Ήρθε ένας τόσος δα μικροσκοπικός κορονοϊός και σαν να σηκώθηκε ένα καπάκι, φανερώθηκαν όλες οι αντιθέσεις, όλες οι αντιφάσεις και η απέραντη βαρβαρότητα ενός ολόκληρου συστήματος. Άρκεσε μόλις ένας κορονοϊός για να φανερωθούν μπροστά στα μάτια της έκπληκτης ανθρωπότητας τα ξεπερασμένα από καιρό όρια αυτού του συστήματος, ξεπερασμένα και ανήμπορα ακόμα και για τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Βλέπετε, ούτε καν αυτές τις ανάγκες μπορεί, μα ούτε και θέλει πια, να ικανοποιήσει. Μιλάμε για το ψωμί, για τη δουλειά, για τη μόρφωση και την υγεία που δικαιούται κάθε ανθρώπινο πλάσμα που ήρθε να ζήσει πάνω σε τούτη τη γη. Και αυτό το σύστημα που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο, όλα αυτά τα βασικά, τα τελείως απαραίτητα, τα στερεί διαρκώς από όλο και περισσότερους, προκειμένου να βγαταίνουν τα πλούτη των λίγων, που τους λένε και επενδυτές. Για σκεφτείτε, πόσο πιο σύντομα θα φταίνε η ανθρωπότητα στο φάρμακο και το εμβόλιο του επικίνδυνου κορονοϊού, αλλά και σε άλλα φάρμακα, αν οι επιστήμονες όλου του κόσμου ένωναν τις προσπάθειές τους για αυτό το σκοπό. Αντί όπως τώρα να δουλεύουν χώρια και κρυφά για τις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες που παίρνουν χοντρές προκαταβολές από τα κράτη και ανταγωνίζονται σαν τα τσακάλια για το ποια θα κατοχυρώσει την πατέντα προκειμένου να βγάλει τα τρελά κέρδη που ονειρεύεται. Πόσο λογική είναι τελικά όλη αυτή η λαχανιασμένη παγκόσμια κόντρα των εταιριών για μια αποτελεσματική θεραπεία αντί για την επιστημονική συνεργασία. Πόσο λογικός είναι όλος αυτός ο άγριος ανταγωνισμός πάνω στον πόνο εκατομμυρίων ανθρώπων και με φόντο τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας που νομίζω ότι ξεπέρασαν και το εκατομμύριο. Σκέτος παραλογισμός είναι, τον οποίο και δεν πρέπει αλίμονο να τον συνηθίσουμε. Γιατί είναι κρίμα, είναι έγκλημα όλες αυτές οι τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας να υπονομεύονται, να ακυρώνονται για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία επειδή μολύνονται από τον πιο επικίνδυνο ιό που υπάρχει, τον ιό του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, το κέρδος. Ο κορονοϊός όμως και η πανδημία που αυτός προκάλεσε και προκαλεί δεν φανέρωσε με μιας μόνο τα αδιέξοδα και την επικινδυνότητα του καπιταλισμού. Δεν σκόρπισε ταυτόχρονα παντού στο λαϊκό κόσμο, δικαιολογημένα, και έναν φόβο και μια διάχυτη ανησυχία για το παρόν και το μέλλον. Την ίδια στιγμή και με όλη αυτή την περιπέτεια φανερωνόταν μπροστά μας μεγαλόπρεπη και γυμνή η πιο μεγάλη αλήθεια του κόσμου τούτου. Γιατί όλοι είδαν πια και όλοι κατάλαβαν ότι αυτοί που παράγουν, αυτοί που μεταφέρουν, αυτοί που διακινούν όλο τον πλούτο, τον υλικό και τον πνευματικό σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης δεν είναι οι καπιταλιστές. Δεν είναι τα αφεντικά και οι διάφοροι celebrity μέτοχοι των ανωνύμων εταιριών, αλλά είναι οι εργάτες και οι εργάτριες του χεριού και του μυαλού. Και επειδή αυτό δεν μπορούσαν, βλέπετε, πια να το κρύβουν,
όλους αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου τους είπαν ήρωες, θυμάστε, πριν λίγο καιρό, και καλούσαν τον κόσμο να τους χειροκροτά και από τα μπαλκόνια. Και δώσ' του τα τηλεοπτικά σποτ με λόγια συγκινητικά για τους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής, για τους εργαζόμενους που λιώνουν από τη δουλειά στα σούπερ μάρκετ, για τους ντελιβεράδες που παίζουν τη ζωή τους κάθε μέρα κορώνα γράμματα πάνω σε ένα μηχανάκι, για τους εκπαιδευτικούς που δεν ξεχνούν τα παιδιά τους. Έτσι λένε οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές τους. Για τους εργάτες και τις εργάτριες στα εργοστάσια τροφίμων κι αλλού που στηβάζονται για να βγει παραγωγή, ή για τα κορίτσια στα call center και στα τηλεφωνικά κέντρα που κατά δεκάδες ασφικτιούν μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, την ώρα που η κυβέρνηση έκανε και κάνει, συνεχίζει να κάνει από το πρωί ως το βράδυ κηρύγματα ατομικής ευθύνης στο λαό, παραλείποντας όμως να στείλει έστω και έναν έλεγχο για τα μάτια έστω στους μεγάλους εργασιακούς χώρους που αποδεικνύονται βόμβες υγειονομικές, όπως εδώ στη Σκίδρα, στα Γιάννητσά, στην Καβάλα και σε πολλά άλλα μέρη. Κι έτσι όλα αυτά τα παχιά επενετικά λόγια δεν είναι παρά απλώς κούφια λόγια, γιατί στην πράξη δούλευαν οι μηχανές στο φουλ και οργίαζαν οι κυβερνητικές μηχανές και οργίαζαν οι εργοδοτικές απειλές και οι εκβιασμοί για παραπέρα μειώσεις μισθών, για μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια, για πλήρη ελευθερία στις απολύσεις, για διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της πιο ιστορικής από τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης, για τηλεργασία με το στανιό και με τα παιδιά κρεμασμένα στο λαιμό των μανάδων τους, διαλύοντας κάθε έννοια και όριο προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Και τελικά, όπως όλοι γνωρίζουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, αν και η μόνη πραγματική παραγωγή όλου αυτού του κοινωνικού πλούτου που βρίσκεται γύρω μας, ούτε αυτοί, ούτε και τα παιδιά τους μπορούν όλον αυτόν τον πλούτο να τον χαρούν. Γιατί τον σφετερίζονται και τον ιδιοποιούνται οι λίγοι καπιταλιστές ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι αυτών των επιχειρήσεων και οι γόνοι τους βέβαια, παρά το ότι είναι απόντες από την παραγωγική διαδικασία. Αυτή είναι η πιο μεγάλη και η πιο πικρή αλήθεια του καιρού μας, και αυτήν δεν τη λένε βέβαια στα σχολεία, ούτε και στο μάθημα της νεανικής επιχειρηματικότητας που ετοιμάζουν για τα παιδιά μας. Κι όμως, από εδώ, από αυτή την αλήθεια έπρεπε να ξεκινάνε όλα τα μαθήματα, και από αυτήν θα ξεκινούν, να είστε βέβαιοι, όταν ο λαός πάρει την εξουσία και φτιάξει τα σχολεία που αξίζουν στα δικά του παιδιά. Η πείρα από την πανδημία, φίλες και φίλοι, είναι πολύτιμη για τους εργαζόμενους και τους λαούς όλου του κόσμου. Τι αποδείχτηκε? Αποδείχτηκε καταρχήν η θανατηφόρα ανεπάρκεια των δημόσιων συστημάτων υγείας ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες, τις πιο ισχυρές καπιταλιστικές χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, με συστήματα υγείας να καταραίουν, όπως το βρετανικό που το είχαν για καμάρι και για παγκόσμιο πρότυπο, το NHS. Έκπληκτη, σοκαρισμένη ανθρωπότητα, και όλοι εμείς παρακολουθούσαμε για μέρες να ανοίγονται χιλιάδες ομαδικοί τάφοι μέσα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, της μεγαλύτερης μητρόπολης του καπιταλισμού, και μαθαίναμε ότι στα πιο μεγάλα νοσοκομεία της Ιταλίας, της Ισπανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών οι γιατροί έμπαιναν στο τραγικό δίλημα για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, μιας και ο βασιλιάς που λέγεται Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι τελικά γυμνός. Για μια ακόμα φορά αποκαλύπτεται και ο αντιδραστικός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένωση καπιταλιστικών κρατών, ληστών είναι, που από κοινού κλέβουν τους λαούς και τσακώνονται για τη λία. Μπροστά στα γεγονότα καταραίουν όλες τους οι μεγάλες κουβέντες περί αλληλεγγύης. Όλοι θυμόμαστε αεροπλάνα με υγειονομικό υλικό από την Κίνα να ξεκινούν για την Ιταλία που το παρήγγειλε και να προσγειώνονται τελικά στη Γαλλία και τη Γερμανία, γιατί αυτές δώσαν περισσότερα. Αποδείχτηκε επίσης ο παρασιτικός χαρακτήρας του ιδιωτικού τομέα υγείας, που κερδοσκοπεί ασύστολα και προκλητικά με τα τεστ ή με τα υπέρογκα νοσήλια που χρεώνει στο κράτος, με συνεργό βέβαια την κυβέρνηση. Βλέπετε, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, αντί να επιταχθεί όπως ζητά το ΚΚΕ και να μπει κάτω από κρατικό έλεγχο μέσα στην πανδημία, συνεχίζει κανονικά την ανεξέλεγκτη λειτουργία του και μάλιστα με κρατική επιδότηση. Μετά από όλα αυτά, στη χώρα μας απέμεινε να παλεύει μονάχο του ένα δημόσιο σύστημα υγείας καταχτυπημένο, υπονομευμένο από όλες τις κυβερνήσεις και με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα, υποδομές,
ελλείψεις που δεν γινόταν βέβαια να καλυφθούν από τη συγκινητική υπερπροσπάθεια του υγειονομικού προσωπικού. Και έχουν το θράσος τώρα αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που ως κυβερνήσεις ρήμαξαν το δημόσιο σύστημα υγείας να παρουσιάζονται και σαν υπερασπιστές του. Και η Νέα Δημοκρατία να διαφημίζει μάλιστα ότι το ενισχύει κιόλας. Πώς αλήθεια, με 4-5 χιλιάδες συμβασιούχους που με το ζόρι καλύπτουν τις συνταξιδοτήσεις, λες και το να δουλεύει κανείς σε νοσοκομείο ως συμβασιούχος είναι κάποια εποχιακή δουλειά, κάτι σαν το μάζεμα του Ροδάκινου ας πούμε. Με μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία παρατημένη και χωρίς την παραμικρή διασύνδεση ούτε με τα σχολεία ή με το πρώτο ξεκίνημα όπως βλέπουμε του νέου κύματος κορονοϊού να δοκιμάζει ήδη τις αντοχές ενός δημόσιου συστήματος υγείας που παραμένει υποστελεχωμένο. Ξέρετε όμως, η καπιταλιστική οικονομία είναι θανάσιμος εχθρός όχι μονάχα για την υγεία, αλλά και για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για τη νέα και βαθιά παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που εκδηλώνεται τώρα, η πανδημία δεν είναι η αιτία, είναι ο καταλύτης, είναι ο επιταχυντής αυτής της κρίσης. Όμως τα σημάδια της ήταν ορατά από πριν. Και το ΚΚΕ από το περασμένο φθινόπωρο αποκάλυπτε στο λαό ότι το βάθος της νέας κρίσης που ερχόταν αναμένεται μεγαλύτερο, πριν τον κορονοϊό δηλαδή, λόγω της περιβόητης εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η οποία γίνεται μπούμεραγκ στις οποιασδήποτε διεθνείς διακυμάνσεις. Και εδώ δεν χρειάζεται καμιά αυταπάτη, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως με την προηγούμενη κρίση τα αστικά κόμματα αδίστακτα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι δορυφόροι τους φόρτωσαν όλα τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και του χωριού, ψηφίζοντας τρία μνημόνια, το ίδιο ακριβώς πάνε να κάνουν και τώρα με τα νέα σαρωτικά μέτρα που πήραν και τα ακόμα περισσότερα που ετοιμάζουν. Και όπως με τα μνημόνια, έτσι και τώρα, για να εξασφαλίσουν την ανοχή των εργαζομένων και του λαού, την ανοχή μας δηλαδή, πουλάνε το παραμύθι ότι όλα αυτά είναι τάχα προσωρινά και μόλις περάσει η πανδημία θα έρθουμε, θα γυρίσουμε στην κανονικότητα. Δεν ξεχνάμε όμως ότι έκτακτα και προσωρινά ονομάστηκαν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις όλα τα μέτρα των μνημονίων. Ακόμα όμως αυτά ισχύουν και ο έμφυα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ΣΕΒ όμως, ξέρετε, δεν χωρατεύει. Όπως απαιτούσε τη μόνιμη εφαρμογή των μέτρων των μνημονίων, για τους βιομήχανους βέβαια μιλώ, για να μην γυρίσουμε, λέει, στις παθογένειες του παρελθόντος, έτσι χαρακτήριζε τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα των εργαζομένων, παθογένειες του παρελθόντος, έτσι και τώρα ο ΣΕΒ απαιτεί τα μέτρα που εφαρμόζονται στην κρίση ότι θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Και ζητά κι άλλο ζεστό χρήμα και ξερογλύφεται για το ΕΣΠΑ και για το νέο πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι επιθυμίες των επιχειρηματικών ομίλων γίνονται εντολές για τις κυβερνήσεις και για τη σημερινή βέβαια, η οποία με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τους νόμους που δεν σταμάτησε να βγάζει ούτε στιγμή, γενικεύει τις ελαστικές μορφές εργασίας, καταργεί κάθε έννοια πλήρους εργασίας, διαλύει το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς και μειώνει παραπέρα μισθούς και μεροκάματα. Και όσο περισσότερο αποθεώνει την ατομική ευθύνη, τόσο τα πρωτόκολλα υγείας στους χώρους δουλειάς πηγαίνουν περίπατο για να προστατεύονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλο που δεν ήθελε η εργοδοσία, η μεγάλη, για να ξεσαλώνει κυριολεκτικά πάνω στις πλάτες των εργαζομένων. Μπορεί πια και με τη βούλα του νόμου μια επιχείρηση να αλλάζει μια σύμβαση εργασίας. Μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο υπεροριακά χωρίς έγκριση και πάνω από τα όποια όρια των υπεροριών. Μπορεί να τον μεταφέρει σε άλλη επιχείρηση του ομίλου. Ακόμα και να τον βάζει να δουλεύει απλήρωτες υπερορίες. Και όλα αυτά ήρθαν για να δέσουν και με τη δουλειά τις Κυριακές και την απελευθέρωση του ωραρίου των πολυκαταστημάτων και με το χρόνο εργασίας να γίνεται λάστιχο ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Τι αποτέλεσμα έχουν όλα αυτά? Τεινάζουν στον αέρα κάθε πρόγραμμα στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή των εργαζομένων. Με όλες αυτές τις ρυθμίσεις και με όλα αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατρακυλούν
τα μεροκάματα και οι μισθοί ακόμα περισσότερο. Και για να μην τα πολυλογούμε, αυτά που παρουσιάζουν ως μέτρα στήριξης των εργαζομένων δεν αποτελούν παρά στήριξη, και μάλιστα γερή στήριξη των μεγάλων επιχειρηματιών. Με την τηλεργασία δε, που ανοίγει νέους δρόμους στην υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, η εργάσιμη μέρα διαχέεται πια όλο το 24ωρο και η εργοδοσία απαιτεί από τους εργαζόμενους να θέτουν στη διάθεσή της όλο τον ημερήσιο χρόνο τους, και τον εργάσιμο και τον ελεύθερο. Ξέρετε, δεν έχουμε τίποτα εμείς με την τεχνολογία. Ίσα ίσα το ζήτημα όμως είναι ποιον υπηρετεί τελικά αυτή η τεχνολογία. Γιατί όσο αυτή η τεχνολογία θα βρίσκεται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και θα αξιοποιείται από αυτούς, τότε αυτό θα γίνεται με γνώμονα το κέρδος και την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και βγαίνει μετά ο Πρωθυπουργός και καλεί τους εργαζόμενους και το λαό να δείξουν, λέει, κατανόηση και πειθαρχία στα αντεργατικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε, λέει, αποτελεσματικά την κρίση όπως αντιμετωπίσαμε και την πανδημία. Να μοιραστούμε το κόστος και τα βάρη της κρίσης και ο εργάτης και ο κεφαλαιοκράτης. Από τη μια δηλαδή τα 650 ευρώ του κατώτερου μισθού και από την άλλη τα εκατομμύρια που έχουν αυτοί στα σεντούκια τους. Από τη μια τα 22 δις, μόνο πέρυσι 22 δις του τουρισμού και από την άλλη τα 4, 5, 6.000 ευρώ το χρόνο των εργαζομένων στον τουρισμό. Από τη μια τα παιδιά που λιποθυμούν από την πείνα όπως το κοριτσάκι της άνεργης εποχιακής του τουρισμού στη Ρόδο και απ' την άλλη τα λουκούλια γεύματα των καπιταλιστών. Όχι και πάλι όχι. Ούτε μαζί τα δουλέψαμε, ούτε μαζί τα φάγαμε. Να είμαστε εξηγημένοι. Φίλες και φίλοι, η μεγάλη εικόνα της εξωτερικής πολιτικής, που είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος της εσωτερικής, αυτή η εικόνα της εξωτερικής πολιτικής και της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εδώ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, ξέρετε, είναι που διασταυρώνονται και αντιτίθενται τα συμφέροντα των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, με την Τουρκία βεβαίως να γίνεται όλο και πιο προκλητική, όπως βλέπουμε, όλο και πιο επιθετική, με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων να θέτει ανοιχτά ζήτημα αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης του 1923, η οποία συνθήκη καθόρισε και τα σύνορα σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, και σε πείσμα όλης αυτής της πραγματικότητας όλα τα αστικά κόμματα και φυσικά πρώτη-πρώτη κυβέρνηση να λένε στο λαό να κοιμάται ήσυχος, διότι μπορεί να παρακολουθούμε την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας, όμως υπάρχει ισχυρή ασπίδα για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αφού έχουμε μαζί μας και το διεθνές δίκαιο και τους μεγάλους μας συμμάχους. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το διεθνές δίκαιο γίνεται λίγο φύλο και φτερό μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη συνθήκη για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ας πούμε, του 1982, οι μοναδικές χώρες που την καταψήφισαν ήταν εκτός από την Τουρκία και το Ισραήλ και σε ένα βαθμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν το θράσος τις συμφωνίες τους με το Ισραήλ, αυτό το κράτος δολοφόνο, και τις είπα να τις εμφανίζουν και ως θεματοφύλακες του διεθνούς δικαίου. Όσο για τους μεγάλους μας συμμάχους, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν μάχη. Αλλά όχι για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δίνουν μάχη για να κρατήσουν την Τουρκία στο λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο, αποσπώντας την από τη ρωσική επιρροή, και αυτή είναι η βασική τους επιδίωξη. Και βέβαια θέλουν εδώ και τώρα διευθετήσεις στα καυτά ζητήματα των θαλασσίων ζωνών, γιατί οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί καίγονται να βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο της περιοχής και τους διαδρόμους της μεταφοράς τους. Εν τω μεταξύ, με ευθύνη των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια, των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προπύργιο των αμερικανοανατολικών σχεδίων και σε πολεμικό ορμητήριο υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων. Είναι, βλέπετε, αυτό το εισιτήριο της αστικής τάξης της χώρας μας για τη συμμετοχή της στις κερδοφόρες business των υπεριαλιστών. Είναι δυνατόν όμως, είναι δυνατόν λογικά να σκεφτούμε, μέσα σε αυτά τα ισχυρά συμφέροντα να χωρέσουν η ειρήνη, να χωρέσει η συνεργασία των λαών, τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Όπως έχει επιβεβαιωθεί ξανά και ξανά, τα σχέδια αυτά αποτελούν ναρκοπέδιο για τους λαούς και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Όχι μονάχα δεν φέρνουν πιο κοντά την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως λένε, αλλά βάζουν τις βάσεις και για τους επόμενους γύρους της αντιπαράθεσης, την οποία πληρώνουν πάντα οι λαοί. Χρόνια τώρα, αλλά τελευταία με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, δουλεύεται στις λαϊκές συνειδήσεις το ίδιο δίλημα. Τι θέλετε, να πάμε σε συμβιβασμό με την Τουρκία και συνεκμετάλλευση ή να έχουμε ένταση, θερμά επεισόδια και πιθανό πόλεμο? Το δίλημα είναι ψεύτικο. Δεν έχει βάση και αποτελεί μέσο εκβιασμού του λαού. Κάθε συμβιβασμός που γίνεται χωρίς αρχές, γιατί γι' αυτά μιλάνε, περιέχει το σπέρμα της μελλοντικής αμφισβήτησής του και άρα και της νέας έντασης, όπως και κάθε θερμό επεισόδιο αποτελεί το όχημα που οδηγεί στο τραπέζι του συμβιβασμού. Το είδαμε το 87 στη Μαδρίτη και με τα ίμια στο Ελσίνκι το 99. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Στη βάση όμως του απαραβίαστου των υφιστάμενων συνόρων και των διεθνών συνθηκών. Όσο για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως έδειξε και το πρόσφατο παρελθόν, δεν διστάζει αυτό το δικαστήριο να δίνει κρατική υπόσταση ακόμα και σε προτεκτοράτα τύπου Κωσόβου, τσαλαπατώντας αποφάσεις του ΟΗΕ, και φυσικά η Τουρκία αυτό το δικαστήριο δεν το έχει αναγνωρίσει. Ενώ είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα του περιεχομένου του συνυποσχετικού της προσφυγής που θα υπογράψουν οι δύο χώρες. Αυτό που ζούμε στην πραγματικότητα είναι μια ειρήνη, αλλά είναι μια ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο. Είναι μια ειρήνη υπεριαλιστική. Η πραγματική ειρήνη δεν εξασφαλίζεται με την εμπλοκή της χώρας μας στους επιθετικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, ούτε με την ανάμιξη στους πολύμορφους ανταγωνισμούς στην περιοχή στο όνομα μιας δίθεν αποτελεσματικής διπλωματίας. Όλα αυτά τα παραπάνω και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν αντιπαρατίθενται, γιατί στην εξωτερική πολιτική η ταύτισή τους είναι απόλυτη. Ακριβώς όμως εδώ, σε αυτά τα σχέδια είναι που πρέπει να ορθώσει τείχος ο λαός, να δυναμώσει την αλληλεγγύη και την κοινή πάλη με τους γείτονες λαούς ενάντια στα υπεριαλιστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακριβώς κάνει και το δρόμο τον δείχνει πάλι το ΚΚΕ με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας για την απεμπλοκή της χώρας από τις υπεριαλιστικές ενώσεις με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Εν κατακλείδη, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες της καραντίνας, όπως όλοι γνωρίζουν, το ΚΚΕ, το κόμμα μας, δεν το έβαλε κάτι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους υπόλοιπους έμενε στο σπίτι του και λεοντάριζε με το γνωστό «θα λογαριαστούμε τάχα μετά», κάνοντας πλάτες στη Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας, οι κομμουνιστές μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα οργάνωναν αγώνες πρωτότυπους και πρωτοπόρους ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το ΚΚΕ είναι το σταθερό αποκούμπι του λαού μας. Και αυτό καλό είναι να το κρατήσει ο λαός για τις μέρες που έρχονται. Την ίδια ακριβώς ανυποχώρητη στάση κράτησε το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή και στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Όταν τα άλλα κόμματα χάιδευαν, ξέπλαιναν, χαριεντίζονταν με τη Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ μιλούσε για εγκληματική οργάνωση που πηγάζει από τον ναζισμό της και άνοιγε ασυμβίβαστο μέτωπο εναντίον της με όρους μαζικού κινήματος και όχι αντιμετώπιση θεσμική, όπως κάναν όλοι οι άλλοι σε βουλή, περιφέρειες και δημοτικά συμβούλια. Έφτασαν μάλιστα όχι μόνο να αναπαράγουν ακόμα και την παραμονή της δικαστικής απόφασης προχθές, να αναπαράγουν έφτασαν την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, η οποία αποτελεί και το θερμοκήπιο τέτοιων μορφωμάτων και είναι και επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην το ξεχνάμε, αλλά έφτασαν και να τροποποιούν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνα ακριβώς τα άρθρα του ποινικού κώδικα για να πέσουν στα μαλακά οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Κανένας εφησυχασμός βέβαια δεν επιτρέπεται από τη δικαστική απόφαση, η οποία συντονίστηκε, πρέπει να το ομολογήσουμε, συντονίστηκε με το λαϊκό αίσθημα. Να απομονωθούν οι φασίστες λοιπόν παντού, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, γιατί ο φασισμός αποτελεί το εγκληματικό όργανο της άρχουσας τάξης και των μεγαλοεργοδοτών, γιατί ο φασισμός είναι πολύ απλά
η άρνηση του ανθρώπου. Και επειδή οι ρίζες του φασισμού το σύστημα αγκαλιάζουν, να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που έγραψε ο Μπρέχτ, ότι μια διακήρυξη, λέει ο Μπρέχτ ενάντια στο φασισμό, δεν μπορεί να έχει ίχνος ειλικρίνειας όταν μένουν ανέπαφες οι κοινωνικές καταστάσεις που τον παράγουν σαν φυσική αναγκαιότητα. Όποιος δεν θέλει, λέει ο Μπρέχτ, όποιος δεν θέλει να εγκαταλείψει την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, όχι μόνο δεν θα απαλλαγεί από το φασισμό, αλλά θα τον χρειάζεται. Το κόμμα μας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχει σχέδιο. Είναι η κοινή δράση, είναι η κοινωνική συμμαχία. Για να διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας για μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενάντια στις απολύσεις, για τη στήριξη του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, για να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια, για να λειτουργούν τα σχολεία με ασφάλεια, χωρίς κενά, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, για να μην περάσουν τα νέα μέτρα καταστολής της λαϊκής δράσης, για να οργανώνεται η αλληλεγγύη και για να μην μένει κανένας μόνος του και αβοήθητος χωρίς εισόδημα. Είναι το ΚΚΕ που έχει σχέδιο επιστημονικό για την πλήρη ανάπτυξη όλων των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, τις οποίες υπονομεύει η κυρίαρχη πολιτική. Είναι το ΚΚΕ που, παλεύοντας σήμερα για τα μικρά και τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, κοιτάει ταυτόχρονα μπροστά. Στο μόνο μέλλον που απαντά στη βαρβαρότητα που ζούμε, στο σοσιαλισμό.